Ευκαιρία σήμερα να το διευκρινίσουμε, Ακροατή μου. Σήμερα γιορτάζει ο Αλέξιο και η Αλεξία, τα οποία δεν είναι το ίδιο όνομα με τον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Εκείνοι γιορτάζουν τον Αύγουστο και έχουν τον Μέγα και εκείνη που δεν ξέρει τι θα πει άνδρας, ενώ ετούτε εδώ έχουν εκείνη με το άσπρο μαύρο όνειρα. Κάνω και τον άλλον που συστήνεται μόνο του και για του δύο. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία, χάρηκα. Επίση, γιορτάζουν και ο Πατρίκιο και η Πατρικία, για του οποίου δεν έχω κάτι να πω. Α κάτσουν οι γονεί του να αναλογιστούν τι αντίκτυπο έχει στα παιδιά του που τα ονόμασαν σαν μικροκαμωμένο Ιρλανδό αλκοολικό ή σαν αγγλικανικό ανεκκινησιακό ναό. Το 1834, σαν σήμερα, θα γεννηθεί ο Γκόντλιπ Daimler ο οποίο ακούγεται σαν ποδοσφαιριστή ερασιτεχνική αγγλική ομάδα τύπου Σάλσμπουργκ ή Ντόν Κάστερ, αλλά δεν είναι. Ήταν Γερμανό μηχανικό, εφευρέτη τη μηχανή Δίζελ, σχεδιαστή τη πρώτη μοτοσυκλέτα και Αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes. Σαν σήμερα το 1861 σου λέει όλοι μαζεύονται και φτιάχνουν χώρες. Εμείς γιατί έτσι σκορποχώρια. Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρτητες περιοχές στην επικράτεια της σημερινής Ιταλίας λοιπόν ενώνονται για πρώτη φορά σε εθνικό κράτος κάτω από το στέμα του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ του δεύτερου του οίκου της Σαβοίας, μονάρχη της Αρδινίας και του Παιδεμοντίου. Και ο μεγάλος τίτλος και από την ατέλειωτη λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Στις 17 Μαρτίου του 1932 ανοίγει του Εθνικού Θεάτρου τη Ελλάδα με διευθυντή τον Ιωάννη Γρυπάρη. Πρώτο σκηνοθέτη υπήρξε ο Φώτο Πολίτη και πρώτο έργο ο Αγαμέμνων. Το 1935 θα φύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρο Πάλι, λογοτέχνη, μεταφραστή και πρωταγωνιστή στον αγώνα για την επικράτηση τη δημοτική γλώσσα έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε ανεπιτίδευτα, κατανοητά και όχι σαν άχρωμοι περισπούδαστοι που διδάσκουν το τίποτα καρνιρισμένο με φτασίδια. Σαν σήμερα το 1938 θα έρθει στη ζωή ο Ρούντολφ το ελαφάκι Βιρτουάκι βιρτουόζο του μπαλέτου. Ο άντρα που απέδειξε ότι η εν λόγω τέχνη δεν είναι γυναικεία αποκλειστικά υπόθεση, όπω άλλωστε καμία τέχνη δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση κάποιου φίλου. Εκτό από την τέχνη του να έχει πάντα δίκιο, η οποία είναι αποκλειστική δεξιοτεχνία του φίλου. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε βεβαίω για το Ρώσο χορευτή Ρούντολφ Χαμέτοβιτ Νουρέγεφ. Το 1948 στι 17 Μαρτίου, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία υπογράφουν την Συμφωνία των Βρυξελών, προάγγελο του Πούντο Πούντο το Ειρήνη, ΝΑΤΟ, να το δεν θα το βρει. Σαν σήμερα το 1963, έκρηξη ηφαιστείου στον Μπάλι θα προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 11.000 ανθρώπων. Το 1976 θα φύγει από τη ζωή ο Λουκίνο Βισκόντι, σημαντικό Ιταλός σκηνοθέτη. Έργα του, Ο Θάνατο στη Βενετία και Ο Γατόπαρδο. Σαν σήμερα το 1988, θα αφήσει την τελευταία του πνοή ο Νικόλα ο Άσιμο, κυνηγημένο από του δαίμονες του και αφημένο από την υπέρμετρη ευαισθησία του, έρμεο μια ζωή που δεν σήκωνε το βάρο του είναι του. Έδεσε μια θηλιά και πήγε να τα βρει με του κροκανθρώπου. Αυτά τα σαν σήμερα και σήμερα, μέχρι αύριο και εκείνα τα σαν σήμερα, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Όπου εσύ αγαπά και αν είσαι άντρα ή γυναίκα, να ξέρει ότι δεν υπάρχει τομέα που δεν μπορεί ή δεν δικαιούσε να διαπρέψει.